Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Νάτσιου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσούλη. Και είστε Καστοριά ή κάπου αλλού? Αυτή τη στιγμή σήμερα είμαι Καστοριά. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που είδατε σαν πρωτοσέλιδο και θα περάσουμε αμέσως μετά στο κύριο θέμα μας που έχει αναστατώσει όλη την κοινωνία. Ένα από τα 300 στελέχη λοιπόν που εμπιστεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δρόμο για τις εκλογές. Τα πρόσωπα κλειδιά. Το είδατε το πρόσωπο? Είμαι σίγουρος ότι το είδατε φυσικά. Βεβαίως και πέρα, βεβαίως. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Πολύ δουλειά. Όλο αυτό, κύριε Νατσούλη, κρύβει πολύ δουλειά από πίσω. Δουλειά που φαίνεται, δουλειά που δεν φαίνεται. Είμαστε ο ρόλος ο δικός μας ως γραμματής, ως διαγραμματιακό. Mm-hmm. Είναι ο καθένας από εμάς να συντονίσει τον τομέα που έχει αναλάβει, να βλέπει τι γίνεται, να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για τα αντικείμενα που έχει στην επιθυμιότητά του και στη γραμματεία του. Όπως καταλαβαίνετε, τα ζητήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το τελευταίο διάστημα είχαν την τιμητική τους. Κυριολεκτικά όμως. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη η περίοδος που έχουμε περάσει και συνεχίζει να είναι. Δεν ξέρω αν συνέβαιναν πάντα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Νατσιό. Αν συνέβαιναν πάντα και δεν μπορούσαμε να τα μάθουμε γιατί τα στόματα παρέμειναν κλειστά, ή αν οι εποχές έχουν αλλάξει και τα μαθαίνουμε σήμερα με τον πιο δραματικό όμως τρόπο, σοκάροντας την κοινωνία κυριολεκτικά. Ναι, είναι. Και από τα δύο συμβαίνει, δεν ξέρω. Πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι έχει οριμάσει η κοινωνία και έχει οριμάσει και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο κόσμος. Βέβαια, όλο αυτό ενισχύθηκε και με πολλές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ό,τι αφορά πολύ σημαντικά ζητήματα όπως είναι η παιδική προστασία. Άλλωστε, ο ίδιος μίλησε για μηδενική ανοχή στην πρόσφατη συζήτηση που είχαν στη Βουλή όταν κατατέθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση. Μηδενική ανοχή σε όλους όσους κακοποιούν παιδιά. Ξέρετε, η παιδική κακοποίηση έχει πάρα πολλές πτυχές, τις οποίες συχνά παραβλέπουμε. Δηλαδή, για τον περισσότερο κόσμο, η παιδική κακοποίηση είναι αυτόματα η σεξουαλική κακοποίηση, η λεκτική και η σωματική βία. Η παιδική κακοποίηση όμως έχει και άλλες πτυχές. Είναι, για παράδειγμα, η στέρηση αγάπης, φροντίδας, το δικαίωμα στην έκφραση των συναισθημάτων, είναι η πρόσβαση στην παιδεία, η απομόνωση, η φτώχεια, η προσβολή. Ακόμα και η απουσία χώρων για παιχνίδι ή η μη πρόσβαση παιδιών με αναπηρία σε χώρους που επιθυμούν, είναι και αυτά μορφές παιδικής κακοποίησης. Ή να μιλήσω και για ένα άλλο θέμα, διαφορετική ανατροφή ανάμεσα σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και αυτό μια μορφή κακοποίησης. Οπότε είναι πολύπλευρο το θέμα, δεν είναι τόσο απλό. Πάντως, με ό,τι συμβαίνει με τα παιδιά το τελευταίο διάστημα, είναι να φρύνει κανείς πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε το τελευταίο. Θυμίζω πολύ πολύ πρόσφατα είχαμε την ιστορία, την δραματική ιστορία της 12χρονης κοπέλας. Και έρχεται αμέσως μετά καπάκι κυριολεκτικά, κύριε Νάτσιου, η ιστορία της κυβωτού του κόσμου. Κανένας δεν μπορεί ή δεν θέλει να πιστέψει ότι αυτά που ακούγονται μέχρι στιγμής είναι αλήθεια και οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το λέω αυτό γιατί και στην Καστοριά η κυβωτός του κόσμου είχε, θα λέγαμε, ανθρώπους που βοηθούσαν, ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Μεσοποταμίας, παραδείγματος χάρη, ως υποστηρικτής και θαυμαστής στο έργο της Κυβωτού του Κόσμου, έβγαλε ανακοίνωση που λέει: «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το έργο του πατέρα Αντωνίου, που ξεκίνησε από ένα μικρό καφενείο και δημιούργησε τη μεγαλύτερη δομή προστασίας παιδιών και μητέρων στα Βαλκάνια. Σε αντίθεση με αρκετούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που αποσύρουν τη βοήθειά τους, θεωρώντας πως είναι ένοχος, θα πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του. Εμείς θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί οποιαδήποτε ενοχή τους. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του νομικού μας πολιτισμού. Έχοντας επαφή με την Κυβωτό, στο παράδειγμα του Βόλου, στο οποίο και στηρίζουμε όπου
όπως μπορούμε, ενημερώνουμε ότι τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα από τον κίνδυνο να βρεθούν και πάλι στο δρόμο, διότι οι πόροι από χορηγίες μειώνονται πλέον δραματικά. Αυτοί λοιπόν που αποσύρουν τη βοήθεια στη δομή καταστρέφουν ακούσια το μέλλον των παιδιών της Χιβωτού. Για όλα τα παραπάνω και μέχρι και αν ποτέ αποδειχθεί ενοχή του πατέρα Αντωνίου, θα είμαστε δίπλα του. Αυτά λέει ο Φυσιολογικός Σύλλογος Μεσοποταμίας, ένας σύλλογος που βοηθάει τη δομή του Βόλου από την Κιβωτό του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κύριε Νάτσιο, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Καταδικάζει η κοινωνία πριν τη δικαιοσύνη ή πρέπει να προηγείται η δικαιοσύνη? Γιατί εδώ έχουμε από χθες και πάυση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατάστασή του και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λιγάκι. Κύριε Νατσούλη, εδώ πέρα μιλήσατε και ένα από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι το τεκμήριο της εμπότητας. Μάλιστα. Οπότε, ως τέτοιο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από την δικαιοσύνη. Μάλιστα. Να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει συνδράμει σε όλη τη δικαστική έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, προκειμένου να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Όλοι οι αίτιοι θα πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Έχουν μεταφερθεί όλες οι καταγγελίες από την Ελλάδα, βρίσκονται πλέον στα χέρια της εισαγγελίας και διερευνούνται με πάρα πολλούς εντατικούς ρυθμούς. Έχετε δίκιο, η κυβέρνηση, βασικά να πω πριν από αυτό για την κυβέρνηση, να πω ότι μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε κανένας κανόνας, καμία προδιαγραφή λειτουργίας των δομών. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλαμε να ελέγξουμε τις δομές και πώς λειτουργούν αυτές και τι γίνεται μέσα στις δομές, δεν μπορούσε να γίνει έλεγχος. Γιατί? Για να γίνει έλεγχος πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Λίγο τα έχουμε χαμήνα με αυτό το ζήτημα και εμείς, κύριε Νάτσο, και σας πω γιατί. Γιατί είχαμε την περίπτωση των νοσοκομείων εκεί στην Αθήνα, που παιδιά βίαζαν άλλα παιδιά. Που δεν μπορούσαν να πάνε, λέγαμε, γιατί δεν είναι αυτά τα παιδιά στις δομές και είναι στα νοσοκομεία. Πάνε στις δομές και ακούμε άλλα. Όχι στις δομές να πάνε σε οικογένειες. Πάνε στις οικογένειες, τα βιάζουν οι πατεράδες τους και οι θείοι τους. Δηλαδή, έχουμε κάπως χαζέψει. Ναι, υπάρχει ένας... Και λέμε, ποιο είναι το σωστό τελικά? Το σωστό είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, συγκεκριμένοι κανόνες, για να μπορούν και οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν τους ελέγχους. Αν δεν υπάρχουν όρια λειτουργίας και το πώς πρέπει να λειτουργούν οι δομές και οι φορείς, δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή, τι πάω να ελέγξω? Πάω να ελέγξω κάτι που δεν ξέρω? Μπορώ να ελέγξω? Ποιο είναι το όριό μου? Μέχρι πού φτάνει η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, ενός υπαλλήλου της περιφέρειας που θα πάει να κάνει τον έλεγχο, και πού ξεκινάει ο έλεγχος ενός άλλου που ανήκει σε κάποιον άλλο φορέα? Οπότε όλα αυτά ήθελε να τα ρυθμίσει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε μια σοβαρή παράληψη για τα άτομα που υπήρχε στις δομές. Δεν ζητούσαν καν ποινικό μητρό. Οπότε μπορούσε κάποιος να έχει καταδικαστεί για κακοποίηση ανηλίκου και παρόλα αυτά να δουλεύει σε δομές. Μάλιστα. Οπότε ήρθε η κυβέρνηση και τη διακομιστή. Υπήρχαν λοιπόν πολλά κενά. Υπήρχαν πολλά κενά στην νομοθεσία που ήρθε τώρα η κυβέρνηση και η Γιάννη Μητσοτάκη και δεν υφυπουργός η κυρία Μιχαηλίδου ήρθε να τα συμπληρώσει και να τα κουμπώσει για να μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι. Η οποία κυρία Μιχαηλίδου όμως είχε πάει και στην Κιβωτό και ουσιαστικά δεν βρήκε κάτι. Δηλαδή, δεν ξέρω βέβαια, μια επίσκεψη είναι πάντα προγραμματισμένη μιας υπουργού και δεν ξέρω αν τα είδε όλα καλά εκεί και τα ακριβάν τα πάντα κάτω από τα χαλιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν έχει πάνω. Αλλά πηγαίνοντας και εκεί, δεν διαπίστωσε και η ίδια κάτι? Όχι. Δεν μπορείς να διαπιστώσεις κάτι εάν δεν έρθει το πρόβλημα σε σένα. Δηλαδή με μια επίσκεψη, η οποία είναι πάντα οργανωμένη, η οποία γίνεται πάντα με μια τηλεφωνική επικοινωνία και σε υποδέχονται στην πόρτα, σε χαιρετούν. Έρχονται κάποια παιδιά συγκεκριμένα με τα οποία θα μιλήσεις, τα οποία θα χαιρετήσεις. Δεν μπορείς, αν δεν γίνει κάποια καταγγελία, να φανταστείς ότι κάτι συμβαίνει. Πρέπει να υπάρχει μια καταγγελία. Με αυτή την νομοθεσία, τον καινούριο νόμο, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν πιο εύκολα οι καταγγελίες. Αν έχουν ανοίξει τα στόματα. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσα φαινόμενα το τελευταίο διάστημα. Γιατί τα παιδιά, οι υπάλληλοι, όλοι αυτοί που δουλεύουν σε αυτές τις δομές, σε αυτούς τους φορείς, έχουν αρχίσει πλέον και μιλάνε. Και από χθες υπάρχει και μια καταγγελία για άλλη δομή αντίστοιχη εκεί στην Αθήνα και πάλι.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν ξεκινήσει κάτι και ξετυλίγεται ένα κουβάρι σιγά σιγά. Ένα κουβάρι σιγά σιγά ανοίγει. Επίσης να πω λίγο κάτι κύριε Νατσούλη για το, αυτά που διαβάσατε πριν. Την ανακοίνωση παράσταση, γιατί για επαναλαμβάνω, η κυβωτός του κόσμου είχε ένα αίρισμα στην Καστοριά και έχει από ό,τι καταλαβαίνουμε και ανθρώπους και μεμονωμένους που βοηθούσαν, αλλά όχι και συλλόγους όπως ο Φυσιολογικός Σύλλογος Μεσοποταμίας. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Λούλη προχθές, μια εξαιρετική. Μάλιστα, με το αλεύρι. Με το αλεύρι. Με το αλεύρι, ο κύριος Λούλη. Που θα συνεχίσει να δίνει αλεύρι μέχρι αποφανθεί η δικαιοσύνη. Ακριβώς. Κοιτάξτε λιγάκι, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας έπραξαν το αυτονόητο. Ανέστειλαν κάποιες μεταβιβάσεις οικονομικών πόρων και ακίνητης περιουσίας ως προς την κυβωτό του κόσμου, μέχρι να υπάρχει πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης. Χωρίς αυτό όμως να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της δομής. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδιά. Μιλάμε περίπου για 130 παιδιά. 130-136, δεν θυμάμαι ακριβώς το ακριβές νούμερο, που αυτή τη στιγμή στεγάζονται μέσα στη δομή. Αυτά τα παιδιά φυσικά και θα συνεχίζουν να τα φροντίζουν και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία που σας είπα λίγο πριν, έγινε και η άμεση αντικατάσταση της διοίκησης της κυβωτού του κόσμου, που πρωτύστερα δεν θα μπορούσε να γίνει. Τώρα έχει γίνει η αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια συνέχεια και μια ομαλή λειτουργία της Κιβωτού. Βέβαια, που κάνει τόσο σημαντικό στην έργο. Στην Κιβωτό υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, κύριε Νατσιού. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα του Ράσου και της όψης, αν θέλετε, της εξωτερικής εμφάνισης του πατέρα Αντωνίου, που ενέπνεε μέχρι τώρα. Δηλαδή, κανείς δεν θα μπορούσε, νομίζω, στη χώρα να υποψιαστεί κάτι κακό πίσω από αυτήν την δράση. Βλέπετε όμως πώς έρχονται καταγγελίες για το ακριβώς αντίθετο. Είναι περιπτώσεις πραγματικά που πιστεύετε ότι έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Το Ράσο και γενικά το σχήμα παίζει το ρόλο του καμιά φορά, ώστε ο κόσμος να μην μπορεί να υποψιαστεί πράγματα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, δεν είναι σαν τις άλλες. Τώρα βέβαια ακούμε ότι η Εκκλησία, παρά το γεγονός η επίσημη Εκκλησία που ζητούσε να έχει έναν έλεγχο, έναν λόγο, αρνιόταν ο πατέρας Αντώνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι... την επιστολή της Αρχιεπισκοπής θες. Απλά καλά θα είναι να μην γενικεύουμε όλα τα πράγματα. Δηλαδή... πολύ φοβάμαι να μην υπάρξει ένας κίνδυνος να σταματήσει ο κόσμος να είναι φιλάνθρωπος. Δηλαδή να προσφέρει προς τα παιδιά που έχει ανάγκη. Βλέπετε τι γίνεται, να προσφέρει λοιπόν. Προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη, να προσφέρει προς δομές οι οποίες είναι υγιείς, κάνουν μεγάλο έργο. Δηλαδή ο δικός μου φόβος και η σκέψη είναι αυτή, να μην φτάσουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Να μην χαθεί η εμπιστοσύνη. Και να μην σταματήσει όλο αυτό το μεγάλο δώρο της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Ειδικά τις μέρες που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και πάρα πολύ... Σωστά. Μα και αυτή την εποχή γινόταν γνωστή τηλεμαραθώνη, γινόταν έρανη, κόσμος έδινε ειδικά σε αυτές τις δομές ό,τι μπορούσε πραγματικά. Ακριβώς. Θα έρθουν όμως και οικονομικοί έλεγχοι από ό,τι καταλαβαίνω τώρα... πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Πέρα από τα υπόλοιπα λοιπόν που έχουμε ως καταγγελίες για τα παιδιά, θα έρθουν και οικονομικοί έλεγχοι τώρα. Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και ενέργειες προκειμένου να δουν τι ακριβώς συνέβαινε στην Κιβωτό. Μάλιστα. Στην συγκεκριμένη δομή. Πιστεύετε, κυρία Νάτση, ότι τέτοια ζητήματα πρέπει πολύ άμεσα να ξεκαθαρίζουν? Δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να αποδοθεί ό,τι είναι να αποδοθεί γρήγορα? Η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει με τέτοιους ρυθμούς ώστε πραγματικά να μην χαθεί αυτό που εσείς είπατε νωρίτερα, η εμπιστοσύνη του κόσμου στην φιλανθρωπία, στο να βοηθάει ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Η δικαιοσύνη και η ελληνική αστυνομία έχουν ενεργήσει πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη έχουν ενεργήσει γρήγορα. Αυτό που θα ήθελα εγώ πέρα από όλα τα άλλα να πω είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Σταμάτης, χθες
ζήτησε την παρέμβαση του ΟΣΟΡΟΥ για να μπορέσουν να προστατευτούν τα ανήλικα που διαμένουν στη δομή. Μάλιστα. Να μην εκτίθονται τόσο πολύ στα μέσα, γιατί κινδυνεύουν πολλή πλευρά. Ναι, τώρα όπως καταλαβαίνετε. Τα ψάχνουν αυτά τα παιδιά όλοι για να πάρουν μια κουβέντα, ακριβώς, μια μαρτυρία. Μια κουβέντα, μια μαρτυρία, είτε θετική είτε αρνητική. Γιατί βλέπετε, είδατε, η επιστολή ήταν πάρα πολύ θετική προς τον πάτερ Αντώνιο. Υπάρχουν λοιπόν και τα παιδιά που καταγγέλουν. Υπάρχουν και τα παιδιά που λένε, αν είναι δυνατόν ο πάτερ Αντώνιο είναι ο πατέρας μας. Ακριβώς. Βλέπετε, γι' αυτό ο κόσμος είναι ακόμα πολύ πολύ μπερδεμένος και δεν μπορεί να πιστέψει ακόμα αν δεν δει πραγματικά σημάδια και αποδείξεις. Έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούσε η Κιβωτός χιλιάδες παιδιά από τις δομές της. Χιλιάδες παιδιά. Οπότε αυτά τα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε, να συνεχίσουμε να τα βοηθάμε. Βέβαια, το μεγαλύτερο πλάνο και σχέδιο της κυβέρνησης είναι η αποδερματοποίηση των ανηλίκων. Και πώς θα γίνει αυτή η αποδερματοποίηση? Με την ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής. Γι' αυτό έχουμε δώσει και τόσο μεγάλη βάση ως κυβέρνηση στο θεσμό της αναδοχής. Εδώ τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν ζευγάρια που πραγματικά δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν παιδί και μπλέκονται σε ένα απίστευτο γρανάζι γραφειοκρατίας μέχρι που να φτάσει η ώρα να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα. Να έχουν, να μεγαλώσουν ένα παιδί σαν δικό τους. Ακριβώς. Αν ακούσατε προχθές την κυρία Μιχαλίδου, είπε ότι παιδιά κάτω των 6 ετών δυστυχώς δεν υπάρχουν σε δομές για να δοθούν για υιοθεσία. Παιδιά όμως για αναδοχή που είναι μέχρι 18 ετών υπάρχουν. Μπορεί κάποιος να γίνει ανάδοχος γονέας. Να πούμε ότι έχει ενισχύσει η κυβέρνηση το θεσμό της αναδοχής προχωρώντας σε τρεις βασικές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Πρώτον, στη μείωση του χρόνου που απαιτείται από τη στιγμή που ο πολίτης καταθέτει την αίτηση μέχρι την ένταξή του στο Εθνικό Μητρό Υποψηφίου Γονέα, περίπου ένα εξάμηνο. Στη θέσπιση του επιδόματος αναδοχής ως οικονομική ενίσχυση προς όλες τις αναδοχές οικογένειες, η οποία ενίσχυση κυμαίνεται από 350 έως 1.200 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των παιδιών που υιοθετούνται. Ίσως και την ηλικία των παιδιών, γιατί δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι ένα παιδί 18 χρονών να μπει και να σωματωθεί σε μια οικογένεια, έτσι. Ας τα δούμε λίγο και αυτά τα ζητήματα. Και επίσης υπήρχε μια διεύρυνση των ηλικιακών ορίων για όσους επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι. Πρώτα ήταν από 30 έως 60 ετών τα ηλικιακά όρια. Αυτά πλέον έχουν αυξηθεί και έχουν γίνει από 25 έως 75 ετών. Βέβαια, η μέγιστη διαφορά μεταξύ παιδιού και αναδόχου είναι τα 50 έτη. Μάλιστα. Να μην ξεφεύγει, γιατί μετά μπαίνουμε σε άλλα. Σε άλλα πράγματα. Σε άλλα πράγματα. Κύριε Νάτσιο, νομίζω ότι και λόγω της ιδιότητάς σας στην συγκεκριμένη γραμματεία, νομίζω αυτή την εποχή είστε στο επίκεντρο. Κάντε το καλύτερο δυνατό, γιατί πραγματικά υπάρχουν πράγματα που δεν αντέχει κανείς να τα βλέπει πια. Όχι μόνο να τα συζητάει, να τα βλέπει. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις όταν μιλάμε ειδικά για τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.